Αμήν. Hallelujah. Πολλοί άνθρωποι σήμερα κοιτάζουν τους άλλους για κατεύθυνση. Πες το διπλανό σου. Πολλοί άνθρωποι σήμερα κοιτάζουν τους άλλους για κατεύθυνση. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πολλοί από εμάς είμαστε απλά φωτοτυπίες. Αμήν. Πες το διπλανό σου. Πολλοί από εμάς είμαστε απλά φωτοτυπίες. Τι εννοείς, αδερφέ, είμαστε φωτοτυπίες? Τι σημαίνει φωτοτυπία? Φωτοτυπία σημαίνει υπάρχει ένα γνήσιο και όλα τα υπόλοιπα τι είναι? Αντιγραφή, φωτοτυπία. Αμήν. Αλλά τα γνήσια πόσα είναι? Ένα. Αυτό εννοώ όταν λέω πολλοί από εμάς κοιτάζουν τους άλλους για κατεύθυνση. Για παράδειγμα, θέλεις να κάνεις μια επιχείρηση και κοιτάζεις γύρω σου να δεις, για να δω, πού είναι τα πολλά λεφτά, ποια επιχείρηση πάει πολύ καλά, να πάω στον πρωτογενή τομέα, να πάω στο δευτερογενή τομέα, να πάω στις υπηρεσίες, να σπουδάσω γιατρός, δικηγόρος, πού είναι ο πολύς ο κόσμος που βγάζει πολύ χρήμα. Και πάμε και σπουδάζουμε κάτι για το οποίο ούτε καν έχουμε αγάπη για αυτό το πράγμα. Πάμε και μαθαίνουμε μια δουλειά, κάνουμε μια δουλειά για την οποία δεν έχουμε κάποια οδηγία από τον Θεό, κάποια κατεύθυνση από τον Θεό. Αυτό εννοώ όταν λέω πολλοί από εμάς κοιτάμε τους άλλους για κατεύθυνση. Ψάχνουμε να βρούμε. Α, τι έκανε αυτός και ευλογήθηκε, θα κάνω κι εγώ το ίδιο. Τι έκανε αυτός, σε ποιον γιατρό πήγε, έκανε την εγχείρηση, θα πάω κι εγώ στον ίδιο γιατρό. Και ψάχνουμε να βρούμε, να αντιγράψουμε κάποιον. Ο Θεός όμως, πες ο Θεός όμως, ο Θεός όμως δεν μας κάλεσε να είμαστε αντιγραφή. Δεν μας κάλεσε να είμαστε φωτοκόποι. Δεν μας κάλεσε να κοιτάζουμε στους άλλους για κατεύθυνση. Ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε πρωτοπόροι. Ξέρετε γιατί ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε πρωτοπόροι? Επειδή ο ίδιος του είναι πρωτοπόρος. Αμήν. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του, δεν είχε ξαναδημιουργήσει κάτι άλλο που να μοιάζει με τον άνθρωπο. Αμήν. Ούτε κανένας άλλος Θεός είχε ξαναδημιουργήσει κάτι σαν άνθρωπο για να έβλεπε ο Θεός και να αντέγραφε από εκείνον. Ήταν πρωτοπόρος. Αμήν. Είπε, ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα μας και σύμφωνα με την ομοίωσή μας. Και μας δημιούργησε κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Και περιμένει από μας, όταν κάνουμε κάτι, να είμαστε πρωτοπόροι. Αμήν. Αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν κοιτάμε στους άλλους για κατεύθυνση? Πώς θα κάνουμε κάτι καινούριο? Πώς θα κάνουμε κάτι πρωτοπόρο όταν ψάχνεις να δεις τι κάνουν οι φίλοι σου για να κάνεις και εσύ το ίδιο? Αυτό δεν θα είναι κάτι καινούριο, θα είναι μια αντιγραφή. Αμήν. Για να γίνει αυτό, χρειάζεσαι οραματισμό. Πες το διπλανό σου, για να κάνεις κάτι καινούριο, χρειάζεσαι οραματισμό. Για να γίνεις πρωτοπόρος, χρειάζεσαι οραματισμό. Και αυτό θα μας φέρει στον τίτλο του σημερινού μας μηνύματος, που είναι «Τι οραματισμό έχεις?». Είναι ερώτηση. Τι οραματισμό έχεις? Ρώτα το διπλανό σου. Ξανά. 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 Τι οραματισμό έχεις? Χαλλελούια. Θα διαβάσουμε από την Έξοδο 14, εδάφια 10 με 22.
Και όταν ο Φαραώ πλησίασε, οι γη Ισραήλ ύψωσαν τα μάτια τους και να σου, οι Αιγύπτιοι έρχονταν κατά πίσω τους και φοβήθηκαν υπερβολικά και αναβόησαν οι γη Ισραήλ προς τον Κύριο. Εδάφιο 11. Και είπαν στο Μωυσή, επειδή δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο, μας έβγαλες για να πεθάνουμε στην έρημο? Γιατί μας το έκανες αυτό και μας έβγαλες από την Αίγυπτο? Εδάφιο 12. Δεν είναι αυτός ο λόγος που σου είπαμε στην Αίγυπτο, λέγοντας, άφησέ μας και ας δουλεύουμε τους Αιγυπτίους? Επειδή ήταν καλύτερα σε μας να δουλεύουμε με τους Αιγυπτίους, παρά να πεθάνουμε στην έρημο. Εδάφιο 13. Και ο Μωυσής είπε στον λαό, μη φοβάστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου που θα κάνει σε εσάς σήμερα. Επειδή τους Αιγυπτίους που είδατε σήμερα, δεν θα τους δείτε πλέον ποτέ. Εδάφιο 14. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας και εσείς θα μένετε ήσυχοι. 15. Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή, τι βοάς σε μένα, πες στους γιους Ισραήλ να ξεκινήσουν. 16. Και εσύ ύψωσε τη ράβδο σου και έκτινε το χέρι σου προς τη θάλασσα και σχίσε τη θάλασσα στα δύο. Και ας περάσουν οι γη Ισραήλ διαμέσου ξηράς στο μέσον της θάλασσας. 17. Και εγώ, πρόσεξε, θα σκληρύνω την καρδιά των Αιγυπτίων και θα μπουν μέσα πίσω από αυτούς και θα δοξαστώ επάνω στο Φαραώ και επάνω σε ολόκληρο το στράτευμά του, επάνω στις άμαξές του και επάνω στους καβαλάριδες του. 18. Και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν δοξαστώ επάνω στον Φαραώ, επάνω στις άμαξές του και επάνω στους καβαλάριδες του. 19. Τότε ο άγγελος του Θεού, που προπορευόταν από το στράτευμα του Ισραήλ, σηκώθηκε και ήρθε πίσω τους. Και ο στήλος της Νεφέλης σηκώθηκε από μπροστά τους και στάθηκε πίσω τους. Εδάφιο 20. Και ήρθε ανάμεσα στο στράτευμα των Αιγυπτίων και στο στράτευμα του Ισραήλ και σε εκείνους μεν ήταν σύννεφο που σκοτίνιαζε, σε τούτους όμως που φώτιζε τη νύχτα, ώστε το ένα δεν πλησίασε το άλλο ολόκληρη τη νύχτα. Εδάφιο 21. Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα και ο Κύριος έκανε τη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα από δυνατόν ανατολικό άνεμο και έκανε τη θάλασσα ξηρά και τα νερά διαχωρίστηκαν. 22. Και μπήκαν μέσα οι γη Ισραήλ στο μέσον της θάλασσας προς το ξερό μέρος και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από τα δεξιά και από τα αριστερά τους. Αμήν. Αλληλούια. Αλληλούια. Ρώτα το διπλανό σου τι οραματισμό έχεις. Στην προσωπική σας μελέτη του Λόγου του Θεού, θα ήθελα να διαβάσετε το κεφάλαιο 14 από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί θα δείτε πιο αναλυτικά το τι συνέβη. Αλλά τώρα θα τα πω εγώ περιληπτικά. Ο Μωυσής ήταν ένας άνθρωπος που άμα πάρουμε την ιστορία του, πώς ξεκίνησε, μεγάλωσε μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Ενώ ο ίδιος του ήταν Εβραίος, υπήρχε νόμος ότι όποιο παιδάκι γεννιέται και είναι αρσενικό, θα πρέπει να το πετάξουν μέσα στον Νείλο, στο ποτάμι, για να το φάνε τα ψάρια και οι κροκόδιλοι. Επειδή ήταν δούλοι κάτω από τους Αιγυπτίους. Ο Μωυσής όμως, επειδή είχε το κάλεσμά του από τον Κύριο, ο Κύριος έστειλε τους ανθρώπους του και τον είδε η κόρη του Φαραώ, τον πήρε, τον μεγάλωσε και μεγάλωσε μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Και κάποια στιγμή, όταν μεγάλωσε και έγινε πρίγκιπας εκεί πέρα, είδε δύο συμπατριώτες του, δύο Εβραίους, δύο Ισραηλίτες, να μαλώνουν μεταξύ τους. Και πάει και τους λέει, μη μαλώνετε. Τι είναι αυτά που κάνετε? Εσείς τα αδέρφια, δεν πρέπει να μαλώνετε. Προσπάθησε να τους κάνει το διαιτητή, γιατί αγαπούσε το λαό του. Αμήν. Και μια άλλη μέρα βλέπει έναν Αιγύπτιο να χτυπάει έναν Ισραηλίτη. Και εκεί πέρα χτύπησε μέσα του η φλέβα που λέμε. Χτύπησε μέσα του η καρδιά του.
πόνεσε για τον συμπατριώτη του που έτρωγε ξύλο από τον Αιγύπτιο. Κατεβαίνει ο Μωυσής απτάλογο, πιάνει τον Αιγύπτιο, τον πνίγει και τον θάβει μέσα στην άμμο. Και είδαν εκεί οι Ισραηλίτες τι έγινε. Και μετά σκέφτηκε, τώρα αυτό που έκανα θα με κυνηγήσει ο Φαραώ και θα θελήσει να με σκοτώσει. Και έτσι ο Μωυσής έγινε δολοφόνος και τι άλλο, και φυγάς. Και έφυγε και πήγε στην έρημο για πολλά χρόνια. Η γραφή λέει για 40 χρόνια ήταν στην έρημο, βρήκε εκεί κάποιον βοσκό, κάποιον κτηνοτρόφο και άρχισε να δουλεύει σε αυτόν τον άνθρωπο και να βόσκει τα πρόβατα. Και κάπου εκεί μια μέρα έρχεται ο Θεός του Ισραήλ, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και του λέει «Μωυσή, Μωυσή, σήκω να σε στείλω στην Αίγυπτο για να ελευθερώσεις το λαό μου από την σκλαβιά, το λαό μου τον Ισραήλ». Εκείνη την ώρα, μέσα στον Μωυσή γεννήθηκε ένας οραματισμός. Αμήν. Πες εκείνη την ώρα, μέσα στο Μωυσή γεννήθηκε ένας οραματισμός. Και ο οραματισμός του έλεγε ότι πρέπει να ελευθερώσω τους Ιούς Ισραήλ από τους Αιγυπτίους, από τα χέρια του Φαραώ. Αλληλούια. Και στο κείμενο που διαβάσαμε, βλέπουμε ότι αφού ο Μωυσής οδήγησε το λαό έξω από την Αίγυπτο, από πίσω τους κυνηγούσαν οι Αιγύπτιοι και ερχόντουσαν με κακό σκοπό. Ερχόντουσαν εκεί για να τους σκοτώσουν. Ποιοι είναι αυτοί, λέει, που θα φύγουν από μας, αφού τους είχαμε σκλάβους τόσα χρόνια. 400 χρόνια και. Τους είχαμε σκλάβους. Από πού και ως πού ξεφύτρωσε αυτός ο Μωυσής και τους πήρε και θέλουν να βγουν από την Αίγυπτο. Όχι, δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Και έτρεξαν από πίσω και πήγαν να τους κυνηγήσουν για να τους σκοτώσουν. Και έρχεται ο λαός Ισραήλ εκείνη την ώρα μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα και βρέθηκαν σε μια κατάσταση που λέμε εδώ στην Ελλάδα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Αμήν. Βρέθηκαν σε μια κατάσταση που ούτε μπροστά μπορούσαν να πάνε γιατί ήταν η θάλασσα, αλλά ούτε και πίσω γιατί ερχόταν οι στρατιώτες, οι Αιγύπτιοι. Αμήν. Πολλοί από εμάς σήμερα βρισκόμαστε σε παρόμοια κατάσταση. Πολλοί από εμάς σήμερα έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που ούτε μπροστά μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά ούτε και προς τα πίσω μπορούμε να γυρίσουμε. Και σε εκείνη τη φάση αισθανόμαστε όπως οι Ισραήλ που έκραξαν στο Μωυσή και του έλεγαν «Μωυσή, τι ήθελες και μας έβγαλες από την Αίγυπτο? Καλά δεν ήμασταν εκεί? Καλά δεν περνούσαμε? Τουλάχιστον ήμασταν ζωντανοί. Ό,τι και να ήταν, εντάξει, ήμασταν σκλάβοι, αλλά τουλάχιστον ήμασταν ζωντανοί. Υπηρετούσαμε εκεί, είχαμε τα σκόρδα μας, τα κρεμμύδια μας, είχαμε τα πεπόνια και τα καρπούζια, είχαμε εκεί όλα τα κομφόρ που λέμε. Και εσύ μας έφερες εδώ στην έρημο για να πεθάνουμε? Δεν υπήρχαν, λέει, τάφοι στην Αίγυπτο, ώστε μας έφερες μέσα στην έρημο για να πεθάνουμε?» Άρχισαν να παραπονιούνται στο Μωυσή, όπως πολλοί από εμάς κάνουμε σήμερα. Πολλοί από εμάς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που ούτε μπροστά μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά ούτε και πίσω μπορούμε να πάμε. Και μετά αρχίζουμε να παραπονιόμαστε. Γιατί, Θεέ μου, με έφερες μέχρι εδώ? Γιατί, Θεέ μου, μου έδειξες αυτόν τον δρόμο, τον δύσκολο, που σ' ακολούθησα τόσα χρόνια και τώρα δεν μπορώ να γυρίσω πίσω γιατί οι δικοί μου με έχουν απορρίψει? Μπροστά δεν μπορώ να πάω γιατί προβλήματα παντού, δεν προχωράει η ζωή μου μπροστά. Από τότε που σε γνώρισα πάω από το κακό στο χειρότερο. Τι συμβαίνει, Κύριε, τι συμβαίνει? Και κράζουμε στο Θεό και κλαίμε. Ο Μωυσής όμως, πες, ο Μωυσής όμως δεν έκλαιγε στον Θεό, αλλά τι έκανε? Είχε οραματισμό. Σκεφτόταν αυτό που ο Θεός του είχε βάλει στην καρδιά. Και ο οραματισμός του Μωυσή έλεγε ότι αυτός ο λαός πρέπει να βγει από την Αίγυπτο και να μπει μέσα στη γη
της επαγγελίας. Hallelujah. Και πάνω σε εκείνη τη σύγχυση που ο λαός Ισραήλ άρχισε να κράζει στο Μωυσή και να του λέει τι μας έφερες εδώ πέρα, τώρα θα πεθάνουμε, θα έρθουν οι Αιγύπτιοι, θα μας σκοτώσουν. Εκείνη την ώρα κοιτάζει ο Μωυσής προς τον Κύριο, Κύριε τώρα τι κάνουμε, το επόμενο βήμα ποιο είναι, και του λέει ο Κύριος τι κάθεσαι, λέει, τι κρατάς στα χέρια σου, ραβδί, λέει ο Μωυσής. Άπλωσε, λέει, το ραβδί προς τη θάλασσα και θα χωρίσει το νερό. Χώρισε τη θάλασσα στα δύο και περάστε με το λαό μέσα από στερεά γη. Αμήν. Και εκείνη την ώρα ο Μωυσής άρχισε να κάνει αυτό που δεν είχε ξανακάνει ποτέ. Αμήν. Πες στο διπλανό σου, άρχισε να κάνει εκείνο που δεν είχε ξανακάνει ποτέ. Είχαμε ξαναδιαβάσει το Μωυσής χώρισε την ερυθρά θάλασσα στο παρελθόν. Δεν το είχε ξανακάνει ποτέ. Αμήν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο οραματισμός μας θα μας κάνει να κάνουμε αυτό που δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ. Πες το διπλανό σου, ο οραματισμός μας θα μας κάνει να κάνουμε αυτό που δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ. Αμήν. Έκανε κάτι που δεν είχε ξανακάνει ποτέ. Χώρισε τη θάλασσα στα δύο. Δεν είχε ξανασυμβεί. Μέχρι εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Ούτε ο Μωυσής το είχε ξανακάνει. Γιατί εσύ θέλεις να κάνεις κάτι που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι? Ρώτα το διπλανό σου. Πες το διπλανό σου, γιατί εσύ θέλεις να κάνεις κάτι που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι? Ο Μωυσής έκανε κάτι που δεν είχε ξανακάνει ποτέ. Γιατί ο οραματισμός του έλεγε ότι πρέπει αυτός ο λαός να περάσει μέσα από την ερυθρά θάλασσα και να πάει στη γη της επαγγελίας. Αμήν. Εσύ τι οραματισμό έχεις? Ρώτα το διπλανό σου. Τι οραματισμό έχεις εσύ? Ο Μωυσής δεν είχε ξαναπάει στη γη της επαγγελίας. Δεν είχε ξαναδεί πώς είναι εκείνη η γη. Αλλά ο οραματισμός του τον έκανε να πάει εκεί που δεν είχε ξαναπάει ποτέ. Αμήν. Πες στο διπλανό σου, ο οραματισμός σου θα σε κάνει να πας εκεί που δεν έχεις ξαναπάει ποτέ. Χαλελούια. Πήγε εκεί που δεν είχε ξαναπάει ποτέ. Τώρα θα μου πεις, μα ήταν θάλασσα μπροστά. Πώς είναι δυνατόν να περάσει ένας άνθρωπος φυσιολογικά μέσα από τη θάλασσα? Αν έχεις έναν οραματισμό, είναι δυνατόν. Επειδή ο οραματισμός σου θα δημιουργήσει δρόμο εκεί που δεν υπάρχει κανένας δρόμος. Πες στο διπλανό σου, αν έχεις έναν οραματισμό, ο οραματισμός σου θα ανοίξει δρόμο, θα δημιουργήσει δρόμο εκεί που δεν υπάρχει κανένας δρόμος. Το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Εσύ τι οραματισμό έχεις? Όταν βλέπεις ανθρώπους να κλαίνε, να γκρινιάζουν, να παραπονιούνται. Αχ, 40 χρόνια στον Κύριο. Αχ, γιατί το παιδάκι μου δεν πιστεύει. Αχ, γιατί ο άντρας μου δεν δέχεται τα πράγματα του Θεού. Γιατί η γυναίκα μου δεν δέχεται τα πράγματα του Θεού. Γιατί όλοι με καταδιώκουν. Γιατί οι γείτονές μου με καταδιώκουν. Γιατί οι συγχωριανοί μου με βρίζουν. Γιατί με καταντροπιάζουν. Γιατί λένε ψέματα εναντίον μου. Τόσα χρόνια στον Κύριο. Κλαίμε. Παραπονιόμαστε. Όταν βλέπεις ανθρώπους χωρίς ελπίδα, όταν βλέπεις ανθρώπους να κλαίνε και να παραπονιούνται, είναι επειδή δεν έχουν έναν οραματισμό στη ζωή τους.
Πες το διπλανό σου. Όταν βλέπεις ανθρώπους να κλαίνε, όταν βλέπεις ανθρώπους χωρίς ελπίδα, είναι επειδή δεν έχουν κανέναν οραματισμό στη ζωή τους. Εσύ τι οραματισμό έχεις? Ρώτα το διπλανό σου, τι οραματισμό έχεις? Πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε τι να κάνουμε λόγω της κατάστασης που περνάμε και ψάχνουμε να ρωτήσουμε τους φίλους μας. Έλα, ευτέρπη να έρθω στο σπίτι σου για καφέ. Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα, θέλω να συζητήσουμε. Άντε, άντε, καλά, έρχομαι. Αχ, βρε, ευτέρπη μου, πας μετά στο σπίτι. Τι έπαθα, έγινε αυτό και αυτό και εκείνο και εκείνο. Εσύ τι με συμβουλεύεις να κάνω, ευτέρπη? Και σου λέει, ευτέρπη, αυτό θα κάνεις, Μαρία μου. Πόσες Μαρίες έχουμε εδώ? Αλληλούια. Αμήν. Εσύ βάλε το όνομά σου εκεί, είναι η Μαρία, βάλε το δικό σου όνομα. Πολλοί από εμάς ψάχνουμε να βρούμε κατεύθυνση στους φίλους μας. Επειδή είμαστε μπερδεμένοι, είμαστε χωρίς κατεύθυνση, το πρόβλημά μας μας έχει πνίξει, το δίκαιο μας μας έχει πνίξει, δεν ξέρουμε ποιον να συμβουλευτούμε και πάμε στους φίλους μας από εδώ και από εκεί, ψάχνοντας για μια συμβουλή, ψάχνοντας για μια κατεύθυνση. Πώς θα σου δώσει ο φίλος σου κατεύθυνση όταν ο ίδιος του δεν έχει κατεύθυνση στη ζωή του? Βλέπετε γιατί πολλοί από εμάς πάει η ζωή μας από το κακό στο χειρότερο? Επειδή ψάχνουμε για οραματισμό στους φίλους μας. Ψάχνουμε για κατεύθυνση από τους φίλους μας. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο οραματισμός σου πρέπει να είναι ο φίλος σου. Όχι οι φίλοι σου να σου δίνουν οραματισμό. Αμήν. Πες το διπλανό σου, ο οραματισμός σου πρέπει να είναι ο φίλος σου. Όχι οι φίλοι σου να σου δίνουν οραματισμό. Ο οραματισμός σου πρέπει να είναι ο φίλος σου. Θα πρέπει να ξοδεύεις την ώρα σου με τον οραματισμό σου. Θα πρέπει να κάθεσαι να συζητάς με τον οραματισμό σου. Θα πρέπει να κάθεσαι να σχεδιάζεις με τον οραματισμό σου. Ο οραματισμός σου πρέπει να είναι ο φίλος σου. Αμήν. Όταν ο οραματισμός σου είναι ο φίλος σου, δεν θα ψάχνεις για κατεύθυνση από τους άλλους. Πες το διπλανό σου. Όταν ο οραματισμός σου είναι ο φίλος σου, δεν θα ψάχνεις για κατεύθυνση από τους άλλους. Πες το διπλανό σου άλλη μία φορά. Όταν ο οραματισμός σου είναι ο φίλος σου, δεν θα ψάχνεις για κατεύθυνση από τους άλλους. Ο Μωυσής δεν έψαξε κατεύθυνση να βρει από τον Αρών ή από τον Ιησού του Ναβί ή από τους φίλους του. Δεν τους είπε, εσείς οι Ισραήλ, τι λέτε, τι να κάνουμε τώρα? Εντάξει, ήρθαμε μέχρι εδώ, ατυχήσαμε. Βρεθήκαμε μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Πίσω μας είναι η Αιγύπτη. Τι με συμβουλεύετε να κάνω? Τον είδατε να ζητάει συμβουλή από τους φίλους του? Τον είδατε να ζητάει συμβουλή από τα αδέρφια του? Τον είδατε να ζητάει συμβουλή από τον δούλο του? Τον Ιησού του Ναβί? Τι έκανε? Ζήτησε συμβουλή από τον οραματισμό του. Επειδή ο οραματισμός του ήταν ο φίλος του. Και όταν ο οραματισμός σου είναι ο φίλος σου, δεν θα ψάχνεις για κατεύθυνση από τους άλλους. Αμήν. Αλλά τι κάνουμε σήμερα? Πολλοί από εμάς ψάχνουμε να βρούμε κάποιον να συμβουλευτούμε. Έχουμε προβλήματα, τρέχουμε στον ψυχίατρο. Ο ψυχίατρος στάλισε τα δικά του. Έχετε ακούσει ότι οι ψυχίατροι πάνε σε άλλον ψυχίατρο να πούν τα δικά τους? Με τόσα προβλήματα που ακούν οι άνθρωποι, έχουν δημιουργήσει δικά τους ψυχολογικά προβλήματα. Θέλει κάποιος να πάει να τα πει κάπου. Και βρήκαν τον ψυχίατρο.
Αντί να επιτρέψουμε στο Λόγο του Θεού να μας καθοδηγεί, σαν παιδιά του Θεού που είμαστε, αντί να επιτρέψουμε στο Λόγο του Θεού να μας δώσει οραματισμό και κατεύθυνση, ψάχνουμε να βρούμε δεξιά και αριστερά. Να βρούμε μια κατεύθυνση. Να βρούμε έναν οραματισμό. Και έτσι γινόμαστε αντιγραφή. Και όχι πρωτοπόροι. Ρώτα το διπλανό σου, εσύ τι οραματισμό έχεις? Εσύ τι οραματισμό έχεις? Εκεί που ο Μωυσής ήταν στην δύσκολη στιγμή, έρχονται οι Ισραήλ και του βάζουν τις φωνές. Και του λένε, Μωυσή, τι είναι αυτό που έκανες? Γιατί το έκανες αυτό? Δεν το διαβάσαμε? Τον είπαν, γιατί το έκανες αυτό? Τι μας έφερες εδώ πέρα? Θα πεθάνουμε τώρα. Δεν είχε τάφους στην Αίγυπτο? Είχε ωραίους τάφους, στολισμένους. Εδώ μέσα στην άμμο θες να μας τάψουν? Να σαπίσουν τα κόκαλά μας εδώ? Βρέθηκε αντιμέτωπος με τους ανταγωνιστές του. Πες ο Μωυσής, βρέθηκε αντιμέτωπος με τους ανταγωνιστές του. Πολλοί από μας την ώρα της κρίσης, την ώρα του προβλήματος, έρχονται οι ανταγωνιστές μας και μας λένε, τι είναι αυτό που έκανες, πώς το έκανες αυτό, μας έβαλες σε πρόβλημα τώρα και μας. Και σου βάζουν τις φωνές. Αλλά όταν έχεις οραματισμό, κανένας ανταγωνιστής δεν μπορεί να σου αλλάξει τη γνώμη. Πες το διπλανό σου, όταν έχεις οραματισμό, κανένας ανταγωνιστής δεν μπορεί να σου αλλάξει τη γνώμη. Αλλά τι συμβαίνει σήμερα? Πολλοί από εμάς, την ώρα της κρίσης, την ώρα του προβλήματος, όταν έρθουν οι ανταγωνιστές και μας ρωτάνε τι είναι αυτό που έκανες, γιατί το έκανες αυτό, αμέσως καθόμαστε και λέμε, ναι ρε παιδιά, δίκιο έχετε, πω πω, πώς το έκανα αυτό. Και αλλάζουμε γνώμη. Ενώ μπορεί να ξεκινήσαμε τον αγώνα μας πολύ ωραία, με πολύ πίστη, με πολύ θάρρος, μπορεί να ξεκινήσαμε έτσι με δύναμη πολύ, με οραματισμό από τον Θεό, με το που ξεκίνησαν τα προβλήματα και οι κρίσεις, αμέσως ήρθαν οι ανταγωνιστές και μας άλλαξαν τη γνώμη. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν μείναμε σταθεροί στον οραματισμό μας. Όχι ότι δεν είχαμε οραματισμό. Πολλοί από εμάς σήμερα ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι με οραματισμό από το Θεό. Αλλά σήμερα τα έχουμε παρατήσει. Γιατί βρέθηκαν κάποιοι ανταγωνιστές. Βρέθηκαν κάποιοι που κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς πολύ καλύτερα και μετά εμείς λέμε τώρα εγώ τι να κάνω, καλύτερα στα παρατήσω αφού ο άλλος είναι πιο καλός από μένα. Ήρθαν οι ανταγωνιστές και μας άλλαξαν τη γνώμη. Αλλά όταν έχεις έναν οραματισμό, είπαμε, κανένας ανταγωνιστής δεν μπορεί να σου αλλάξει τη γνώμη. Όπως δεν μπόρεσαν να αλλάξουν τη γνώμη του Μωυσή. Το ότι ήρθαν οι Ισραηλίτες να παραπονεθούν στο Μωυσή, αυτό δεν άλλαξε τη γνώμη του Μωυσή. Δεν άλλαξε τη γνώμη του, τον οραματισμό του. Δεν άλλαξε την πίστη του ότι ο Θεός θα τους ελευθέρωνε από τα χέρια των Αιγυπτίων. Δεν είπε, Θεέ μου, τι είναι αυτό που μας έκανες, μας πούλησες, μας είπες να έρθουμε μέχρι εδώ και τώρα μας παραδίνεις στα χέρια των Αιγυπτίων. Όχι. Κράτησε τον οραματισμό του. Πόσοι από εμάς την ώρα της κρίσης κρατάμε τον οραματισμό μας? Πόσοι από εμάς την ώρα της δυσκολίας, την ώρα των εμποδίων, κρατάμε την απόφαση που πήραμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο? Όταν έχεις οραματισμό, κανένα εμπόδιο και καμιά δυσκολία δεν μπορεί να σου αλλάξει τη γνώμη. Πες το διπλανό σου, όταν έχεις οραματισμό, κανένα εμπόδιο και καμιά δυσκολία δεν μπορεί να σου αλλάξει τη γνώμη. Αλλά τι συμβαίνει? Πολλοί από εμάς κάθε μέρα αλλάζουμε γνώμη. Α, το αποφάσισα, θα ανοίξω ξυλουργείο.
Την άλλη μέρα, α, το σκέφτηκα καλύτερα. Τελικά δεν θα ανοίξω ξυλουργείο, θα ανοίξω κομμωτήριο. Γιατί λέει η κομμωτική έχει πιο πολύ πέραση. Την άλλη μέρα, α, έχει πολλά κομμωτήρια στη γειτονιά μας. Θα ανοίξω λογιστήριο. Έχω και ένα πτυχίο λογιστικής που πήρα πριν από 20 χρόνια. Λίγο θα διαβάσω, θα τα ξεσκονίσω εκεί πέρα. Θα ανοίξω λογιστήριο. Και με το που ανοίγεις το λογιστήριο, έρχεται ένας μεγαλολογιστής και ανοίγει δίπλα από σένα ακριβώς και λες, ω, τελείωσε, θα μου πάρει όλη την πελατεία. Για να τα μαζεύω να φεύγω από εδώ. Σιγά σιγά. Επειδή βρέθηκε ένα εμπόδιο, επειδή βρέθηκε μια δυσκολία, αμέσως αλλάξαμε γνώμη. Αλλά ο Λόγος του Θεού σήμερα μας λέει ότι όταν έχεις οραματισμό, κανένα εμπόδιο και καμιά δυσκολία δεν μπορούν να σου αλλάξουν τη γνώμη. Αν ο Μωυσής δεν είχε οραματισμό την ώρα της κρίσης, την ώρα του προβλήματος, θα τα είχε χάσει. Θα ήταν χωρίς κατεύθυνση και θα ήταν χωρίς τη βοήθεια του Πατέρα. Ακούσατε τι είπα? Είπα ότι αν ο Μωυσής δεν είχε οραματισμό και έκανε ό,τι έκανε από μόνος του, από την ιδέα του, την ώρα της κρίσης, την ώρα της δοκιμασίας, την ώρα του εμποδίου, την ώρα των ανταγωνιστών, θα ήταν χωρίς κατεύθυνση και χωρίς τη βοήθεια του Πατέρα. Με άλλα λόγια, χωρίς οραματισμό, είσαι χωρίς κατεύθυνση και χωρίς τον Πατέρα. Πες το διπλανό σου. Χωρίς οραματισμό, είσαι χωρίς κατεύθυνση και χωρίς τον Πατέρα. Όταν βλέπεις ανθρώπους σήμερα και δεν έχουν κατεύθυνση στη ζωή τους, είναι γιατί δεν έχουν οραματισμό. Και όταν κάποιος δεν έχει οραματισμό, είναι σαν να του έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Αισθάνεται σαν ο Θεός να τον έχει ξεχάσει. Πολλοί από εμάς έτσι αισθανόμαστε σήμερα. Πού είναι ο Θεός, γιατί δεν έρχεται να με βγάλει από τη δύσκολη θέση, γιατί δεν έρχεται να με σώσει, γιατί δεν έρχεται να με θεραπεύσει, γιατί δεν με ευλογεί ο Θεός, το γείτονά μου που είναι αμαρτωλός τον ευλογεί, και εγώ που είμαι άγιος, εγώ που είμαι αναμάρτητος, εγώ που πάω στην εκκλησία κάθε Κυριακή, εγώ που πληρώνω τα δέκατά μου, εγώ που βοηθάω τους φτωχούς, εγώ που στα φανάρια δίνω αυτούς που καθαρίζουν τα τζάμια, τους δίνω 1 ευρώ τη φορά, εγώ που πάω τα παλιά μας τα ρούχα εκεί στους φτωχούς που δεν έχουν ρούχα και τα δίνω, τα παλιά τα ρούχα θα μπορούσα να τα πετάξω. Δεν τα πετάω όμως, τα δίνω. Τα καλά είναι στην ντουλάπα. Αλληλούια. Γιατί δεν με βοηθάει εμένα ο Θεός? Γιατί δεν με ευλογεί εμένα ο Θεός? Εγώ που τρέχω τόσο πολύ για το έργο. Έχω γίνει εργάτης, μπήκα στο τμήμα καθαριότητας, τώρα μπήκα και στο τμήμα χοροδίας, από τη χοροδία μπήκα και στο τμήμα του Κυριακού Σχολείου, 3 τμήματα στην εκκλησία. 3 μέρες την εβδομάδα έρχομαι στην εκκλησία. Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή. Τι άλλο να κάνω, γιατί δεν με βοηθάει ο Κύριος? Χωρίς οραματισμό, είσαι χωρίς κατεύθυνση και χωρίς τον Πατέρα. Πες το διπλανό σου, χωρίς οραματισμό, είσαι χωρίς κατεύθυνση και χωρίς τον Πατέρα. Όταν βλέπεις ανθρώπους, πες το διπλανό σου, όταν βλέπεις ανθρώπους χωρίς κατεύθυνση στη ζωή τους, είναι επειδή δεν έχουν οραματισμό. Αλληλούια. Πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα ανθρώπων με οραματισμό. Τα λέμε αυτά γιατί ξέρω ότι ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη να αυξήσει την πίστη σου και να φυτέψει μέσα σου έναν καινούριο οραματισμό. Αν μέχρι σήμερα δεν είχες οραματισμό στη ζωή σου, πιστεύω ότι με αυτό το μήνυμα που ακούς, ο Θεός θα βάλει έναν καινούριο οραματισμό στη ζωή σου. Θα πάμε στις πράξεις των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16 και εδάφια 23 με 26.
Διαβάζω. Και αφού τους έδωσαν πολλούς ραβδισμούς, τους έβαλαν σε φυλακή, δίνοντας παραγγελία στο δεσμοφύλακα να τους φυλάτει με ασφάλεια. 24. Ο οποίος, μια και πήρε τέτοια παραγγελία, τους έβαλε στην εσωτερική φυλακή και έκλεισε τα πόδια τους στο ξύλο. Εδάφιο 25. Και κατά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας, καθώς προσεύχονταν, υμνούσαν τον Θεό και τους άκουγαν με προσοχή οι φυλακισμένοι. Ακούστε τώρα εδώ τι έγινε. Το ξαναδιαβάζω. Αφού τους βάλαν φυλακή. 25. Και κατά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας, καθώς προσεύχονταν, υμνούσαν τον Θεό και τους άκουγαν με προσοχή οι φυλακισμένοι. 26. Και ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, ώστε σαλεύτηκαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και άνοιξαν αμέσως όλες οι θύρες και λύθηκαν από όλους τα δεσμά. Χαλελούια. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε δύο αποστόλους, τον Παύλο και τον Σίλα, οι οποίοι, επειδή κήρυταν το Λόγο του Θεού και εκεί που κήρυταν έρχεται μια κοπέλα, μια δούλη με το πνεύμα της μαντίας, το πνεύμα της πυθίας, δεν ξέρω πώς το λένε, ήρθε και άρχισε να μαντεύει από πίσω και έλεγε «Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι σας δείχνουν το δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία. Αυτούς τους ανθρώπους να τους ακούτε». Και γυρίζει ο Παύλος αγανακτισμένος και λέει «Στο όνομα του Ιησού Χριστού βγες έξω από αυτήν». Μίλησε στο δαιμόνιο. Και επειδή βγήκε το δαιμόνιο από αυτή την κοπέλα, θύμωσαν τα αφεντικά της, επειδή με αυτόν τον τρόπο, καθώς αυτή μάντευε, έβγαζαν πολλά λεφτά και τα έδιναν στα αφεντικά της. Θύμωσαν λοιπόν τα αφεντικά της που έχασε τη δαιμονική δύναμη να μαντεύει και πιάνουν τον Παύλο και τον Σίλα και τους ρίχνουν στη φυλακή. Και όχι μόνο τους έριξαν στη φυλακή, τους έδιραν, λέει, τους μαστίγωσαν, τους κακοποίησαν και μετά τους ρίξαν στη φυλακή και δώσαν εντολή ότι πρέπει να μπουν στη χειρότερη φυλακή, στο χειρότερο μπουντρούμι. Μόλις άκουσε ο δεσμοφύλακας ότι αυτοί είναι κακοποιοί, τους πιάνει που λέτε, τους βάζει με αλυσίδες χέρια και πόδια και τους βάζει επίσης στα ξύλα, όπως βάζουν τα ζώα. Τα ξύλα, ξέρετε, που έχει ένα ξύλο με δύο εγκοπές και βάλαν τα χέρια και τα πόδια εκεί μέσα και μετά το άλλο ξύλο έκλεισε από πάνω και τους κρατούσε χέρια και πόδια εκεί. Σαν να μην έφτανε αυτή η τραγική κατάσταση που περνούσαν οι άνθρωποι αυτοί, τα μεσάνυχτα, λέει, προσευχόντουσαν και υμνούσαν τον Θεό. Δοξολογούσαν. Και όλοι οι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Φανταστείτε τώρα για τι κατάσταση μιλάμε. Όχι ότι έκαναν κάποιο έγκλημα. Ήταν Απόστολοι του Κυρίου. Κηρύτταν το Λόγο του Θεού και ελευθερώναν τους δαιμονισμένους. Πού είναι το κακό? Είναι έγκλημα? Ρώτα το διπλανό σου, είναι έγκλημα να κηρύττεις το Λόγο του Θεού και να ελευθερώνεις τους δαιμονισμένους? Είναι έγκλημα να κηρύττεις το Λόγο του Θεού και να θεραπεύεις τους αρρώστους? Είναι έγκλημα? Για εκείνους τους ανθρώπους ήταν έγκλημα. Όπως πολλοί από εσάς που είστε εδώ σήμερα, είναι έγκλημα που ήρθατε. Αμήν. Πολλοί από εσάς που ήρθατε εδώ σήμερα είναι έγκλημα για κάποιους ανθρώπους. Α, τι έκανες, πήγες και εσύ εκεί. Α, σε είδαμε στην κάμερα. Α, παπαπαπαπαπα. Θα σε διώξει καλέ ο ποιμένας μας. Κι εγώ πήγα, αλλά κρύφτηκα πίσω από την κολόνα. Εσύ πάλι πήγες μέσα στη μέση και έκατσες. Τώρα άμα σε διώξουνε, τι να σε κάνω, εσύ φταίς. Αμήν. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος και ο Σίλας, επειδή κηρύτανε το Λόγο του Θεού, γίνανε οι κακοποιοί, οι εγκληματίες και τους βάλαν φυλακή. Αλλά θέλω να δούμε λίγο πώς χειρίστηκαν την κατάστασή τους μέσα στη φυλακή. Αντί να βάλουν τα κλάματα και να στεναχωριούνται και να λένε «Πω πω, τι ήταν αυτό που πάθαμε, εμείς που κηρύττουμε το Λόγο του Θεού,
εμείς που θεραπεύουμε τους αρρώστους, εμείς που ελευθερώνουμε τα δαιμόνια από τους ανθρώπους, μας πιάσαν και μας βάλανε στη φυλακή σαν κακοποιούς. Πώς το επέτρεψε αυτό ο Κύριος? Αντί να κάνουν αυτό, τι κάνανε, λέει ο Λόγος του Θεού? Υμνούσαν και δοξολογούσαν. Προσευχόντουσαν στον Κύριο με χαρά μεγάλη. Και όλοι οι φυλακισμένοι, λέει, τους άκουγαν προσεκτικά. Χαλελούια. Πολλοί από εμάς σήμερα βρισκόμαστε σε παρόμοια κατάσταση φυλακής. Υπάρχουν πολλών ειδών φυλακές σήμερα. Υπάρχει συναισθηματική φυλακή. Πολλοί από εμάς έχουμε προβλήματα συναισθηματικά, ψυχολογικά. Πολλοί από εμάς περνάμε κρίση μελαγχολίας, κρίση κατάθλιψης. Πολλοί από εμάς περνάμε φυλακή φτώχειας. Αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κουνηθούμε ούτε χέρια ούτε πόδια εκεί, σε ένα μέρος, φυλακισμένοι, ούτε μπρος ούτε πίσω. Πολλοί από εμάς περνάνε φυλακή αρρώστιας και ασθένειας. Θέλω, λέει, να υπηρετήσω τον Κύριο, αλλά δεν μπορώ γιατί πονάω. Το σώμα μου πονάει, πρέπει να καθίσω στο κρεβάτι. Υποφέρω, δεν μπορώ να σηκωθώ. Χρειάζομαι κάποιος να με πάει με το καροτσάκι. Χρειάζομαι κάποιος να με βοηθήσει. Χρειάζομαι κάποιος να με γυρίσει από την άλλη μεριά. Φυλακή ασθένειας και αρρώστιας. Εσύ σε τι φυλακή βρίσκεσαι αυτή την ώρα? Ο Λόγος του Θεού, ξέρετε τι λέει? Λέει ότι αν έχεις οραματισμό, είναι πιο εύκολο να χειριστείς το πρόβλημά σου, επειδή ξέρεις ότι το πρόβλημά σου δεν θα κρατήσει για πάντα. Πες στο διπλανό σου, αν έχεις οραματισμό, είναι πιο εύκολο να χειριστείς το πρόβλημά σου, επειδή ξέρεις ότι το πρόβλημά σου δεν θα κρατήσει για πάντα. Ξέρετε γιατί ο Παύλος και ο Σίλας ψέλναν και τραγουδούσαν και υμνολογούσαν και προσευχόντουσαν? Χαλιλούια, Κύριε, σε ευχαριστούμε που είμαστε εδώ στη φυλακή για χάρη σου. Ξέρετε γιατί? Επειδή είχαν έναν οραματισμό. Ήξεραν γιατί ήταν φυλακισμένοι και ήξεραν για ποιον ήταν φυλακισμένοι. Πολλοί από εμάς όμως είμαστε στη φυλακή σήμερα, αλλά δεν ξέρουμε ούτε γιατί είμαστε φυλακισμένοι, αλλά ούτε για ποιον είμαστε φυλακισμένοι. Ο Παύλος και ο Σίλας ήξεραν. Είχαν οραματισμό. Ο οραματισμός τους έλεγε ότι ούτε η φυλακή, ούτε τα μαστιγώματα, ούτε οι ραβδισμοί, ούτε το ξύλο, ούτε και ο θάνατος ο ίδιος δεν μπορεί να μας σταματήσει από το να κηρύττουμε το Λόγο του Θεού. Αυτό έλεγε ο οραματισμός τους. Ο οραματισμός τους έλεγε ότι μπορεί τώρα σήμερα να είστε στη φυλακή, αλλά αύριο θα είστε έξω. Αυτό έλεγε ο οραματισμός τους. Όταν ξέρεις ότι αύριο θα είσαι ελεύθερος, ακόμα και να είσαι στη χειρότερη φυλακή, στο χειρότερο μπουντρούμι, θα το υπομένεις. Θα πεις «Αλληλούια, δόξα τον Κύριο». Αφού ο Κύριος επέτρεψε και μπήκα για χάρη του μέσα σε αυτό το μπουντρούμι, αλλά ξέρω ότι αύριο θα με βγάλει. Γι' αυτό είπα ότι αν έχεις οραματισμό, είναι πιο εύκολο να χειριστείς το πρόβλημά σου, επειδή ξέρεις ότι το πρόβλημά σου δεν θα κρατήσει για πολύ. Ο Παύλος και ο Σίλας ήξεραν ότι δεν θα κρατούσε για πολύ εκείνη η φυλακή. Όπως και έγινε. Την ίδια νύχτα έγινε ένας μεγάλος σεισμός, κουνήθηκαν, λέει, τα θεμέλια της φυλακής και ανοίξαν όλες οι αλυσίδες και όλοι οι φυλακισμένοι ελευθερώθηκαν. Αλληλούια. Πολλοί από εμάς ξέρετε γιατί καθόμαστε και κλαίμε τη μοίρα μας. Γιατί στεναχωριόμαστε και λέμε τι έπαθα, πώς το έπαθα, γιατί ο Κύριος επέτρεψε αυτό και γιατί ο Κύριος επέτρεψε το άλλο. Καθόμαστε και κλαίμε επειδή δεν ξέρουμε
για πόσο θα διαρκέσει η κατάστασή μας. Δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια, για πόσους μήνες, για πόσες μέρες θα κρατήσει αυτό το πρόβλημα. Και αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουμε οραματισμό. Αλλά αν έχεις οραματισμό, είναι πιο εύκολο να χειριστείς το πρόβλημά σου. Επειδή ξέρεις ότι το πρόβλημά σου δεν θα κρατήσει για πολύ. Είναι σαν μια έγκυο γυναίκα. Όταν μια γυναίκα μείνει έγκυος, χαίρεται που είναι έγκυος και λέει «Ο Θεός μου έδωσε τη χάρη να φέρω έναν άνθρωπο στον κόσμο». Αμήν. Μιλάμε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Να μείνει μια γυναίκα έγκυος κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, αφού παντρευτεί, αφού την αγαπάει ο άντρας της, αφού έχει ένα σπίτι που θα μείνει. Εντάξει. Και μένει έγκυος και χαίρεται. Και ξέρει ότι θα περάσουν 9 μήνες και μετά θα γίνει ο τοκετός, θα νιώσω λίγους πόνους, αλλά θα είναι για λίγο. Αμήν. Και έτσι έχει την υπομονή και το κουράγιο να περιμένει και να υπομένει. Και φέρνει στον κόσμο ένα μωρό με μεγάλη χαρά. Αν όμως δεν ήξεραν οι γυναίκες για πόσο καιρό θα διαρκέσει η εγκυμοσύνη τους, αν δεν ήξεραν πόσα χρόνια θα πονάνε από τους πόνους του τοκετού, καμία γυναίκα σήμερα δεν θα ήθελε να γίνει έγκυος. Έτσι δεν είναι? Αν μια γυναίκα, για παράδειγμα, μείνει έγκυος και φτάσει τον ένατο μήνα και αρχίσουν οι πόνοι του τοκετού και πονάει μία μέρα, δύο μέρες, πέντε μέρες, ένα χρόνο, δύο χρόνια, α, ξέχασέ το. Όσοι από εμάς έχουν γεννήσει, ξέρουν γιατί πόνους μιλάμε. Αλλά ξέρουν οι γυναίκες ότι οι πόνοι θα έρθουν για λίγο και μετά θα μετατραπούν σε χαρά. Γιατί θα φέρουμε στον κόσμο έναν άνθρωπο, μια καινούρια ζωή. Αμήν. Ξέρουν ότι οι πόνοι τους δεν θα κρατήσουν για πολύ. Δεν θα κρατήσουν για πάντα. Και έτσι είναι πιο εύκολο να χειριστούν τους πόνους. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τον οραματισμό. Αν έχεις έναν οραματισμό, είναι πιο εύκολο να χειριστείς το πρόβλημά σου. Επειδή ξέρεις ότι το πρόβλημά σου δεν θα κρατήσει για πολύ. Αμήν. Αλληλούια. Εσύ τι πρόβλημα έχεις αυτή την ώρα? Ποια είναι η κατάσταση που περνάς? Το μυστικό είναι ο οραματισμός σου. Αν έχεις έναν οραματισμό, θα μπορέσεις να χειριστείς το πρόβλημά σου με σοφία. Πολλοί από εμάς έχουμε οραματισμό, αλλά επειδή οι άνθρωποι γύρω μας είναι αντίθετοι με τον οραματισμό μας, αρχίζουμε και μειώνουμε τον οραματισμό μας. Ενώ, για παράδειγμα, ο Θεός έβαλε μες στην καρδιά σου να γίνεις επιχειρηματίας, να έχεις τη δική σου επιχείρηση, να είσαι το αφεντικό και να έχεις από κάτω από σένα 100 εργάτες να δουλεύουν για σένα, επειδή κάποιοι γύρω σου σου λένε «Α, πώς θα τα καταφέρεις? Α, δεν έχεις εμπειρία. Πώς θα το κάνεις εσύ? Κοίταξε, οι άλλοι που το έκαναν καταστράφηκαν. Κοίτα, α, περίοδος κρίσης. Δεν υπάρχουν λεφτά. Εσύ έχεις λίγα λεφτά, θες να πας να τα επενδύσεις? Α, με τίποτα, μην το κάνεις, θα καταστραφείς». Και σε συμβουλεύουν. Και μετά τι κάνουμε? Μειώνουμε τον οραματισμό μας. Λέμε, εντάξει, ας κρατήσω τα λεφτά μου στην άκρη και ας συνεχίσω να δουλεύω υπάλληλος κάτω από κάποιον άλλον. Και δουλεύεις υπάλληλος όταν ο Θεός σε κάλεσε να είσαι αφεντικό. Πείτε μου, πώς θα πάει μπροστά αυτή η χώρα? Ρώτα τον διπλανό σου, πώς θα πάει μπροστά αυτή η χώρα? Όταν ο Θεός σε κάλεσε να είσαι αφεντικό και εσύ ψάχνεις μία θέση υπάλληλου. Αλληλούια. Μάλλον δεν σας άρεσε αυτό που είπα. Αλλά δεν το παίρνω πίσω. Σας άρεσε, δεν σας άρεσε, δεν το παίρνω πίσω. Αμήν. Τώρα το είπα. Ο οραματισμός του Μωυσή έλεγε «Θα πας και θα ελευθερώσεις το λαό Ισραήλ». Το ότι σηκώθηκαν μερικοί Ισραηλίτες και είπαν «Μωυσή, τι είναι αυτό που έκανες, γιατί μας έφερες εδώ πέρα, που μας έφερες», δεν μείωσε τον οραματισμό του,
Δεν είπε, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, εγώ δεν είμαι καλός ηγέτης, δεν είμαι καλός πρωθυπουργός, θα λέγαμε σήμερα. Ελάτε εσείς, όποιος είναι άξιος, να ψηφίσετε, να δούμε ποιος θέλει να γίνει πρωθυπουργός, να αναλάβει. Να σας οδηγήσει. Εγώ παρετούμε. Πού είναι, φέρτε μου να υπογράψω την παρέτηση. Έκανε τέτοιο πράγμα. Τι είπε. Πάμε να διαβάσουμε τι είπε. Έξοδος 14. Θα το πάρουμε από το εδάφιο 11. Είμαστε εκεί. Έξοδος 14, εδάφιο 11. Οι Ισραηλίτες, έτσι. Και είπαν στο Μωυσή, επειδή δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο, μας έβγαλες για να πεθάνουμε στην έρημο. Γιατί μας το έκανες αυτό και μας έβγαλες από την Αίγυπτο. Δεν είναι αυτός ο λόγος που σου είπαμε στην Αίγυπτο λέγοντας άφησέ μας και ας δουλεύουμε τους Αιγυπτίους. Επειδή ήταν καλύτερα σε εμάς να δουλεύουμε τους Αιγυπτίους παρά να πεθάνουμε στην έρημο. Και κοιτάξτε τι απάντησε ο Μωυσής. 13. Και ο Μωυσής είπε στο λαό, μη φοβάστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου που θα κάνει σε εσάς σήμερα. Επειδή τους Αιγυπτίους που είδατε σήμερα δεν θα τους δείτε πλέον ποτέ. Αλληλούια. Και σας λέω σήμερα, μη φοβάστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου που θα κάνει σε εσάς σήμερα. Επειδή την αρρώστια που είδατε σήμερα δεν θα τη δείτε πλέον ποτέ. Επειδή τη φτώχεια που είδατε σήμερα δεν θα τη δείτε πλέον ποτέ. Επειδή τη δυσκολία που είδατε σήμερα δεν θα τη δείτε πλέον ποτέ. Μόνο ένας άνθρωπος με οραματισμό θα μπορούσε να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Αμήν. Και είμαστε εδώ σήμερα να πάρουμε το καλό παράδειγμα από τον Μωυσή. Και από τον Παύλο και από τον Σίλα. Δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε αντίγραφο κάποιου άλλου. Είμαστε εδώ να γίνουμε πρωτοπόροι και να κάνουμε αυτό που ο Θεός βάζει στην καρδιά μας. Αμήν. Οπότε θα κλείσω το σημερινό μήνυμα με μία συμβουλή. Αν έχεις έναν οραματισμό και οι άνθρωποι είναι αντίθετοι με τον οραματισμό σου, μην μειώνεις τον οραματισμό σου. Μείνε στο θέλημα του Θεού. Πες στο διπλανό σου, αν έχεις έναν οραματισμό. Δεν σας άκουσα. Αν έχεις έναν οραματισμό και οι άνθρωποι είναι αντίθετοι με τον οραματισμό σου, μην μειώνεις τον οραματισμό σου. Μην μειώνεις τον οραματισμό σου. Μείνε στο θέλημα του Θεού. Χαλελούια. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του.